Κύριε Στάθη, η ομάδα σήμερα πήρε ένα πολύ μεγάλο ροζ φύλλο, να το πω έτσι. Περιμένατε ένα δύσκολο παιχνίδι να γίνει, έγινε δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια η Αγίας ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο, εσείς θα μας το πείτε. Έδειξε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ξέφρενο ρυθμό. Πλησίασε ο αντίπαλος, τελικά όμως καταφέρατε να πάρετε το παιχνίδι. Τι έχετε να πείτε? Κοίταξε, η ομάδα η δικιά μας παίζει πολύ καλά στα δύσκολα. Έχουμε ένα πρόβλημα από την ώρα που συνειδητοποιούμε ότι το παιχνίδι έχει φτάσει κοντά στην κουκή, χαλαρώνουμε και είπα ότι με την Παναχαϊκή δεν μπορεί να χαλαρώσει, γιατί είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στην κατηγορία. Δυστυχώς και όπως περίμενα, κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήταν άστοχοι στο πρώτο ημίχρονο της Παναχαϊκής, είναι σίγουρο ότι στο δεύτερο θα βρουν την ευστοχία τους. Αυτό είναι ο νόμος του μπάσκετ. Δεν μπορεί να παίξει όταν σουτάρει. Θα αρχίσουν να μπαίνουν όταν είναι μεγάλος παίκτης και σουτέρ. Βέβαια, την πατήσαμε από κάποιους παίκτες, τους οποίους ναι, μεν τους προσέχαμε, αλλά δεν περιμέναμε να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Παναχαϊκή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι από τις τρεις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος, τέσσερις, και γι' αυτό η νίκη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο τελευταίο, την τελευταία δευτερόλεπτα, που μας ενδιαφέρει και η διαφορά σε. Πήρα ένα time out, αλλά πριν το πάρω ρώτησα τον αντίπαλο προπονητή, του λέω coach θα πάρω time out, του λέω για τη διαφορά, γιατί ενδιαφέρει, του λέει ok, μου δώσε το ok, αυτό είναι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Οι σχέσεις με την Παναχαϊκή, οι μπασκετικές, και νομίζω και στο ποδόσφαιρο δεν έχουν χωρίσει τίποτα, αλλά οι μπασκετικές είναι άριστες πλέον, τα παιδιά έχουμε δύο πατηγούς οι οποίοι είναι φίλοι με τα παιδιά, μάλιστα αν υπήρχε δεχόμενο απαγορευτικού θα τους φιλοξενήσαμε στο ξενοδοχείο του Προέδρου χωρίς χρήματα, και νομίζω ότι αυτό που κέρδισε σήμερα ήταν το μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο, δεν έβρισε κανένας, υπήρχε σεβάστηκαν το μπάσκετ και το όνομα της Παναχαϊκής. Μας βοήθησαν πολύ στο να διατηρηθούμε σε καλό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η ομάδα παίζει το 50%. Αυτό ξέρετε ότι τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα έχει απίστευτες δυνατότητες. Δεν τις έχουμε βγάλει ακόμα στο παρκέ και όπως είδατε υπήρχε ένα rotation συνεχώς. Παίξαμε δηλαδή 10 παίκτες συνέχεια εναλλάσσοντα ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια θέση την ομάδα. Από εκεί πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς και να ευχαριστήσω και τον 18 πρώτα παιδιό του Τεφροδόση για τη βοήθεια που μας δίνει και να ξέρει ότι πάντα μπορεί να μην έχει έρθει να μας δει, μας έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει σε κάποιο παιχνίδι, αλλά να ξέρει ότι πάντα τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, και αυτό που θέλω να πω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα είναι για πάντα κοντά στην ομάδα μας, γιατί είναι ένας από εμάς, είναι ζακυβινός και θα βοηθάσει συνέχεια την ομάδα. Εμείς το ξέραμε από πριν, δεν ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε εδώ να κερδίσουμε την Αγίας, η οποία έχει οργανωθεί αρκετά φέτος, έχει ξεκινήσει προετοιμασία νωρίς. Εμείς την εποχή που ξεκινούσε η Αγίας την προετοιμασία δεν ξέραμε αν θα υπάρχουμε σαν αντρική ομάδα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία τα κουβαλούσαμε από την περσινή χρονιά. Θεωρώ ότι σώσαμε κάπως τα πράγματα και καταφέραμε με προσπάθεια αρκετών παιδιών έμπειρων περσινών και μια φουρνιά εφήβων, οι οποίοι σήμερα είχαν εφηβικό, δεν ήταν όλοι μέσα στην δωδεκάδα, να στήσουμε μια ομάδα χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία και βαδίζουμε δειλά-δειλά να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι θα μιλάμε για την Παναχαϊκή που θέλουμε για αρχές Δεκέμβρη. Στα παρισχετικά, αυτή και κύριε Δεράο έχουν χρήσει σαν πρωταθλητή φέτος στην Αγίας. Βέβαια με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Θα μιλήσω εντελώς γενικά, όπως που λέω πάντα, και όχι εξειδικευμένα, δηλαδή όσον αφορά την συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ χαίρομαι να βλέπω τοπικές κοινωνίες, γιατί προέρχομαι από μια τοπική κοινωνία, να είναι οργανωμένη, να έχει οργανωμένο αθλητισμό και να παίζουν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, γιατί έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα φαβορεί οι ομάδες, όταν λέω ομάδες με την κυριολεκτική έννοια, χτίζονται μέσα στο γήπεδο και το αποδεικνύουν. Μέχρι στιγμής η Αγίας έχει κάνει 2-2, αν συνεχίζει έχει κάνει ένα μεγάλο σερί νικών, θα αποδείξει τα θεωρούμενα έτσι σχόλια και απόψεις που την χρήζουν φαβορεί. Γενικά η φιλοσοφία μου δεν είναι να αποδεικνύει κάποια ομάδα ή δική μου ή κάποια άλλη, να το αποδεικνύει μάλλον η φιλοσοφία είναι μέσα στο γήπεδο. Με τον τρόπο που παίζει, με την αγωνιστικότητα, όπως σήμερα
παιδιά παίξανε με αρκετό πάθος. Και να μιλήσω και λίγο για μπάσκετ, εκτός από όλα αυτά που είπαμε τα εισαγωγικά. Εμείς δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτά που είχαμε σχεδιάσει έστω την τελευταία στιγμή δεν τα εφαρμόσαμε και έχουν να κάνουν καθαρά με τον τρόπο διαχείρισης του παιχνιδιού, κυρίως εγκεφαλικά. Όλη αυτή η εβδομάδα είχαμε πολύ άγχος. Είχαμε πολύ άγχος, περιμέναμε το παιχνίδι πώς και πώς. Θέλαμε την νίκη μόνο και μόνο επειδή ήμασταν στην έδρα μας. Και ξέρουμε ότι σε περίπτωση ήττας θα το πληρώναμε, γιατί όπως ξέρουμε με την Παναχαϊκή θα συναντηθούμε ξανά πάλι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στην αρχή φάνηκε πως θα εξελισσόταν εύκολο για μας, αλλά η Παναχαϊκή δεν είναι εύκολη αντίπαλος. Τέλος καλά όμως, όλα καλά για την ομάδα μας. Η συνέχεια πώς είναι για την ΑΓΕΣ? Είναι βάρος αυτό ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, πάρα πολύ καλές μονάδες στην ομάδα Χρήστο φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε νομίζω 16 παίκτες στην ΑΓΕΣ. Ο καθένας έχει βρει τον ρόλο του. Δεν έχουμε πρόβλημα στην ομάδα μας κανένα. Ποιος θα σκοράρει, ποιος θα κάνει, ποιος θα φτιάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομάδα. Η ομάδα παίζει μόνο για να κερδίσει και έχει στόχο μόνο τη γάμα αντιδί. Γι' αυτό παλεύουμε στις προπονήσεις. Και όσο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, νομίζω ότι αυτή η νίκη ήταν μόνο η αρχή. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες μεγάλες νίκες. Και όσο για το τελευταίο, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν μαζί μας και ελπίζω να συνεχίσει να είναι μαζί μας.